Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς How to Trials, όπου σήμερα θα μιλήσουμε ίσως για μία από τις πιο θεμελιώδεις τεχνικές του Trial, η οποία, όπως και όλες όσες έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα σε αυτή τη σειρά, έχει εφαρμογή σε όλα τα είδη ποδηλάτου. Και η συγκεκριμένη τεχνική δεν είναι άλλη από τα λεγόμενα back hops, δηλαδή τα επιτόπια στιγμή αλματάκια μόνο στην πίσω ρόδα που σε βοηθάνε ανά πάσα στιγμή να φέρεις το ποδηλάτο στη θέση που το θέλεις. Προετοιμάζοντάς σε για ένα gap για παράδειγμα, ή σε ένα drop να φέρεις το ποδηλάτο ακριβώς στην άκρη του ύψους που θα είσαι για να προετοιμάσεις καλύτερα την προσγείωσή σου. Αλλά σχετικά με τα gaps και τα drops θα τα αναλύσουμε περισσότερο στα δικά tutorials. Για να ξεκινήσετε όμως να μαθαίνετε back hops, θα πρέπει πρώτα να έχετε εξασκήσει και κατά κάποιο τρόπο τελειοποιήσει ή τουλάχιστον να έχετε βελτιωθεί αρκετά στην τεχνική της ισορροπίας στις δύο ρόδες, το λεγόμενο track stand που δείξαμε στο πρώτο tutorial, καθώς και στο manual αλλά και στο rollback. Διότι η τεχνική που χρησιμοποιούμε στα back hops περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία από τις τεχνικές που δείξαμε σε εκείνα τα tutorial. Και εάν δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το track stand, το manual και το rollback, θα σας φανεί αρκετά πιο δύσκολο, θα δυσκολευτεί αρκετά να μπείτε στη φιλοσοφία των back hops. Παρ' όλα αυτά, εάν νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να μαθαίνετε στατικά hops μόνο στην πίσω ρόδα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα κόλπα, ξεκινάμε προοδευτικά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι σχετικά με το καλό πόδι δεν έχει καμία σημασία αν έχετε σαν καλό πόδι το δεξί ή το αριστερό. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πάντα μπροστά. Και στα back hops, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα κόλπα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να είστε σε θέση να σηκώσετε μόνο την πίσω ρόδα χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου το μπροστινό φρένο, αλλά μόνο με τα πόδια σας. Η τεχνική γι' αυτό είναι σχετικά απλή. Ξεκινάμε με baby steps και με τις δύο ρόδες. Δηλαδή, ενώ πηγαίνετε, προσπαθήστε να κάνετε αλματάκια σηκώντας και τις δύο ρόδες με τον τρόπο που βλέπετε στο βίντεο. Το πιο συχνό λάθος που βλέπω πολλούς να κάνουν είναι αυτό, που δεν είναι σωστό για την προκειμένη περίπτωση. Και οι δύο ρόδες πρέπει να έρχονται στον αέρα ταυτόχρονα ή τουλάχιστον η πίσω με ελάχιστη διαφορά από την μπροστινή. Για να το πετύχω αυτό, ενώ τραβάω το τιμόνι, την ίδια στιγμή οι μύτες των ποδιών μου πηγαίνουν προς τα κάτω. Αυτό εφαρμόζει ένα συνδυασμό νόμων φυσικής, επιτρέποντας στην πίσω ρόδα να σηκωθεί από το έδαφος. Και ναι, όπως έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, οι νόμοι της φυσικής κάνουν πάρτι στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Ενώ λοιπόν ασκείτε πίεση με τα πόδια στο πετάλ προς τα κάτω και ταυτόχρονα οι μύτες πηγαίνουν στιγμία προς τα μπροστά, επιτυχάνουμε την επιτόπια ανύψωση του πίσω τροχού. Πιο μετά θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνική, ενώ η μπροστινή ρόδα είναι ήδη στον αέρα. Το επόμενο βήμα όμως είναι ακριβώς το ίδιο, ξανά στις δύο ρόδες, αλλά ακίνητη αυτή τη φορά με κλειδωμένα τα φρένα. Και αυτό είναι το σημείο που εφαρμόζονται οι τεχνικές που είχαμε αναφέρει στο βίντεο του track stand. Πάλι λοιπόν ασκώντας πίεση στα πετάλ, γέρνοντας τις μύτες των ποδιών προς τα μπροστά, ενώ παράλληλα τραβάμε και το τιμόνι, προπονούμε τα επιτόπια αλματάκια. Στην αρχή μπορεί να χάνετε κάπως την ισορροπία σας, είναι λογικό όμως. Δώστε λίγο χρόνο και θα το βρείτε. Για να προχωρήσουμε όμως στα hops μόνο στην πίσω ρόδα, και αφού έχουμε ήδη εξοικειωθεί κατά κάποιο τρόπο με αυτού του στυλ τα επιτόπια αλματάκια, περνάμε στο επόμενο στάδιο αυτού, που είναι το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά η μπροστινή ρόδα είναι σε λίγο πιο ψηλό επίπεδο από την πίσω. Το πόσο πιο ψηλό θα είναι μπορείτε να το κρίνετε εσείς ανάλογα με το επίπεδό σας. Αλλά αυτό που φαίνεται στο βίντεο νομίζω πως είναι το ιδανικό. Ενώ κάνετε αυτά τα αλματάκια, είναι πολύ πιθανό λόγω των σημείων αγκίστρωσης του κέντρου ή αλλιώς λόγω των engagement points του πίσω κέντρου, το πετάλι να σηκωθεί πιο ψηλά από το σημείο που το είχατε. Αυτό όμως διορθώνεται σχετικά εύκολα με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι, οπότε εσείς είστε έτοιμοι, να κάνετε μια γρήγορη ανάποδη πεταλιά, φέρνοντας το πετάλ ακριβώς εκεί που το θέλετε. Και ο δεύτερος τρόπος είναι σε ένα επιτόπιο άλμα, να κάνετε μια πολύ γρήγορη μικρή πεταλιά προς τα μπροστά όμως, φέρνοντας ξανά το πετάλ στη βολική του θέση για εσάς. Κάνουμε λοιπόν ξανά επιτόπια αλματάκια και σιγά σιγά, εάν νιώθουμε έτοιμοι, ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε από το εμπόδιο προς τα πίσω. Και εδώ χρειάζεται αρκετά μεγάλο συγχρονισμό όλων των μελών του σώματος. Σε αυτό το σημείο το πίσω φρένο δεν θα πρέπει να είναι μόνιμα πατημένο, γιατί πρώτον θα κουραστεί το χέρι σας και δεύτερον, εάν θελήσετε να κάνετε μπροστινό hop για να ανεβείτε ας πούμε το εμπόδιο, με πατημένο φρένο γίνεται όλη η διαδικασία πολύ πιο δύσκολη. Επομένως, το πίσω φρένο πρέπει να είναι πατημένο μόνο εφόσον η πίσω ρόδα πατάει στο έδαφος. Στο βίντεο μπορείτε να δείτε πώς συμπεριφέρεται το δάχτυλό μου στο φρένο ανάλογα με την κίνηση του ποδηλάτου. Τα κλάσματα δευτερολέπτου που βρίσκομαι τελείως στον αέρα αφήνω το φρένο. Αυτό γίνεται γιατί όταν παράδειγμα πας να κάνεις ένα στατικό gap, πέραν της τεχνικής σου δίνει όθηση και η πεταλιά που δίνεις εκείνη τη στιγμή. Εάν έχεις κλειδωμένο φρένο, αυτή η πεταλιά απλά δεν μπορεί να γίνει. Με αποτέλεσμα να χάσεις αυτή την όθηση. Όλη αυτή η τεχνική όμως είναι πολύ πρώιμα βήματα για να επιτύχεις τα back hops. Εάν είσαι σε πιο ανεπτυγμένο επίπεδο, ο πιο απλός τρόπος είναι χρησιμοποιώντας τον μπροστινό σου φρένο, να σηκώσεις την πίσω ρόδα και όταν γυρίσεις ξανά στο έδαφος, χρησιμοποιώντας και το σώμα σου, με τον ίδιο περίπου τρόπο που είχαμε δείξει και στο tutorial του manual, να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Η διαφορά όμως με το manual είναι πως τώρα, επειδή είσαι ακίνητος και όχι εν κινήσει, το σώμα σου δεν πρέπει να είναι τελείως πίσω, αλλά φυσικά ούτε τέρμα μπροστά. Πάλι πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή. Ωστόσο, εάν δεις ότι το ποδήλατο φεύγει προς τα μπροστά, ενώ είσαι στη μία ρόδα, γύρισε το σώμα σου λίγο προς τα πίσω για να το κρατήσεις.
Επιπλέον, όσο πιο χαμηλά είναι προς την ηρώδα, τόσο πιο πίσω πρέπει να είναι το σώμα σου. Καθώς και το αντίθετο, δηλαδή, όσο πιο ψηλά είναι προς την ηρώδα, τόσο πιο ψηλά πρέπει να φέρεις το σώμα σου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε εξοικειωθεί με την ασφαλή έξοδο από το ποδήλατο προς τα πίσω, όπως είχαμε αναφέρει και στο manual. Διότι αφού κάνουμε το έντο, στην επιστροφή της ρόδας καλό είναι να φύγουμε τόσο πίσω που να μας πετάξει η αδράνεια προς τα πίσω. Με αυτόν τον τρόπο το μυαλό σας ξεκινάει να ρυθμίζει τη σωστή κατανομή του βάρους σε συνδυασμό με τη δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε για να φέρουμε εξ αρχής το ποδήλατο και το σώμα μας στη θέση ισορροπίας. Όσο πιο πολύ το εξασκείς, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται. Το μεγαλύτερο λάθος εδώ είναι να προσπαθείτε να σηκώσετε το ποδήλατο ψηλά, τραβώντας μόνο το τιμόνι, χωρίς να χρησιμοποιείτε καθόλου το σώμα σας. Αφού λοιπόν μετά από λίγο δούλευμα της τεχνικής βρούμε το σημείο ισορροπίας, ενώ είστε στην πίσω ρόδα, για να διατηρήσετε την ισορροπία σας, χρησιμοποιήστε την τεχνική που κάνω αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Ωστόσο, όσο πιο μικρή και σύντομη είναι η κίνηση του σώματος, τόσο το καλύτερο. Γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η κίνηση, τόσο πιο κουραστικό θα είναι. Να είστε ήρεμοι σε αυτά. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλα επιτόπια hops. Ενώ είναι επίσης τελείως ανούσια και σίγουρα πολύ κουραστικά τα πιο γρήγορα επιτόπια hops. Μην το κάνετε αυτό. Ακόμα ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζα και εγώ στην αρχή ήταν πως την ώρα που μετά το έντο σηκωνόμουν στην πίσω ρόδα, λόγω της δύναμης που έβαζα και της κατανομής του βάρους, έφευγα προς τα πίσω. Αυτός είμαι εγώ σε ηλικία περίπου 15 χρονών να προπονώ backups στην ταράτσα του σπιτιού μου στην Πάντρα με το πρώτο μου Goose Fireball που απέκτησα. Τα hops στην πίσω ροδά, όπως ανέφερα και στην αρχή, είναι για να επανατοποθετήσεις το ποδήλατο στην ιδανικότερη θέση αναπερίσταση. Το απόλυτο όμως είναι να βρεθείς στη σωστή θέση εξ αρχής και να μην χρειαστεί κανένα hop. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται μετά από αρκετή εξοικείωση. Αλλά αυτά που παίζουν μεγάλο ρόλο στην επίτευξή του είναι ο συγχρονισμός του βάρους, της πίεσης του πίσω φρένου και η πίεση των ποδιών στα πετάλ. Επομένως, την ώρα που θα βρεθείτε στην πίσω ρόδα, προσπαθήστε να ασκήσετε περισσότερη πίεση στα πετάλ χωρίς να σκέφτεστε τα hops. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πιέζετε και το πίσω φρένο για να μην φύγετε προς τα πίσω, κάτι που μπορεί στην αρχή να είναι λίγο περίπλοκο. Για να γίνει όμως λίγο πιο εύκολο, πάρτε αυτή τη στάση και απλά πιέστε μερικές φορές το πίσω φρένο για να ξεκινήσει να γίνεται μηχανικά η κίνηση και να αφομοιωθεί από το μυαλό σας. Και σιγά σιγά εφαρμόστε όλες τις τεχνικές. Κάποια στιγμή θα το βρείτε και θα μπορέσετε να τα συγχρονίσετε όλα χωρίς να χρειαστεί να βάλετε πόδι κάτω. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, επόμενο συστατικό της συνταγής είναι η σωστή κατανομή του βάρους. Αγνοήστε τα hops για την ώρα και επικεντρωθείτε στο συγχρονισμό πίεση πεταλιών, πίεση πίσω φρένου και σωστή κατανομή του βάρους. Επίσης, σε αυτό το σημείο, τα χέρια σας δεν πρέπει να είναι τεντωμένα, για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επανατοποθετήσετε το τιμόνι στο σωστό ύψος. Καθώς και οι πεταλιές που γίνονται έρχονται σε συγχρονισμό με το πίσω φρένο. Την ώρα που κάνω την πεταλιά, αφήνω το φρένο και όταν την σταματάω, το ξαναπατάω. Έχοντας περάσει από όλα αυτά τα στάδια, η τελευταία μέθοδος και ίσως πιο αποτελεσματική για να σηκωθούμε στην πίσω ρόδα είναι με την υποβοήθηση του πετάλ και την ώρα που θα ισορροπούμε στην πίσω ρόδα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τεχνικές που αναφέραμε από την αρχή με τις μύτες των ποδιών κλπ. Έτσι ώστε να κινηθούμε με hops προς τα μπροστά. Αυτή η τεχνική με τις πεταλιές έχει πολύ μεγάλη σημασία στην πράξη σε φυσικά εμπόδια. Ο συγχρονισμός όλων των στοιχείων είναι ο ίδιος με πριν και προφανώς χρειάζεται αρκετή προπόνηση για να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τώρα όμως για να φτάσουμε στα επιτόπια αλματάκια, χωρίς να χάνουμε τη θέση μας, χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική με τα hops προς τα μπροστά, αλλά με μηδενικές πεταλιές. Δηλαδή, μόνο με τη χρήση των μυτών των ποδιών, όπως κάναμε στην αρχή με τα επιτόπια hops στις δύο ρόδες. Και φυσικά, όπως και σε όλα τα κόλπα, κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία τους είναι το που θα κοιτάς. Στο συγκεκριμένο κόλπο εξαρτάται από το τι θέλεις να κάνεις. Εάν απλά θέλεις να μείνεις ακριβώς στο ίδιο σημείο, κοιτάς προς τα κάτω, την πίσω ρόδα και τα όρια που έχεις. Εάν όμως είσαι προσωρινά όρθιος στην πίσω ρόδα με σκοπό να πηδήξεις προς ένα άλλο σημείο, θα πρέπει να δώσεις περισσότερη έμφαση στον προορισμό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κοιτάς το υπερπέραν. Η εξάσκηση όμως θα σε καθοδηγήσει ανάλογα. Και αυτά λοιπόν ήταν όλα τα βήματα και τεχνικές που έχω βρει μέχρι τώρα και βοηθάνε στα επιτόπια backhops, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να έχεις τον απόλυτο έλεγχο του ποδηλάτου. Ελπίζω να σας βοήθησαν όλα όσα είπα και να βελτιωθείτε και σε αυτό το κόλπο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο από την πρώτη προσπάθεια, αλλά μετά από τακτική προπόνηση θα δείτε ότι θα γίνεται ολοένα και πιο εύκολο και θα γίνεται μηχανικά πλέον η κίνηση, χωρίς να το σκέφτεστε ιδιαίτερα. Καθώς και θα βελτιώσει πάρα πολύ και την γενική ισορροπία σας πάνω στο ποδήλατο. Πολλά ακόμα tutorials έρχονται πάρα πολύ σύντομα, οπότε μην συνειδητοποιούν για αυτά. Και την ώρα όμως, περιμένω σχολιάσεις για το σημερινό βίντεο και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση.